Καλησπέρα φίλες και φίλοι ε, Πολύ λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες <coughs> για τα καταφύγια στην Ελλάδα ε, Δυστυχώς έχουμε ασχοληθεί και παλιότερα με το θέμα αυτό ε, Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία <coughs> Θα προσπαθήσω να καλύψω και το θέμα κάνοντας μια συνέντευξη σε έναν ειδικό των καταφυγίων στο Κωνσταντίνο Κυρίμη να προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του, να δούμε τι έχει να μας πει και αυτός, αλλά το θέμα σίγουρα είναι ότι δεν υπάρχουν καταφύγια σύγχρονα και για τον πληθυσμό, το σημερινό πληθυσμό της Ελλάδος, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Τα καταφύγια που έχουμε στην Ελλάδα είναι πολύ παλιά, παραμελημένα. Δεν έχουν σχεδόν καμία σύγχρονη εξυπηρέτηση που θα έπρεπε να υπάρχει σε καταφύγιο. Και είναι και πολύ περιορισμένα στον αριθμό. Διότι από τη δεκαετία του 40-50 που κατασκευάστηκαν τα περισσότερα. Η... ο πληθυσμό τη Ελλάδο πλέον έχει τεράστια διαφορά και δεν είναι δυνατόν εκείνα τα καταφύγια να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες. Ε, πολλοί θα μου, πούν, θα μου, πούν ότι έχουμε τα μετρό. Έχουμε τους σταθμούς στο μετρό. Ε, μην υπολογίζετε και πολύ. Δεν υπάρχει ούτε αποχαιρετευτικό σύστημα στο σταθμού του μετρό. Τουαλέτες δηλαδή για να επισκεφθούν. Ε, και υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα αναφέρω από αυτό το βήμα εδώ. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι ο ανομοιογενής πληθυσμός που θα βρει καταφύγιο στους σταθμούς στο μετρό μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και, και είναι καταφύγια τα οποία θα μπορούσαν απλά να χρησιμοποιηθούν για λίγο δηλαδή για μισή ώρα, για μία ώρα αν έχουμε κάποιον βομβαρδισμό όχι για άλλη χρήση στα πλαίσια τώρα αυτά ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ε, Γιώργος Καραντινός και ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης Γιάννης Λεονταράκης αποκάλυψαν ότι τα πολεμικά καταφύγια στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης θα ξεκινήσουν να εξοπλίζονται. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε μία τέτοια κίνηση και μάλιστα να παίρνει να βλέπει και το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα λένε ότι στο Δήμο Ηρακλείου έχουν ήδη δοθεί εντολές για την καταγραφή των υφιστάμενων πολεμικών καταφυγίων από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και για την εξέβρεση νέων υπόγειων χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια πολέμου σε περίπτωση ενός ενδεχόμενου χτυπήματος στην Κρήτη. Η εντολή που έχει δοθεί, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Ελεύθερο σημείο» της Κρήτης TV, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικός Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας που ιδρύθηκε μόλις το 2023, δηλαδή επαφορμή του κρανικού Πολέμου, ο κύριος Γιώργος Καραντινός, ο Δήμος Ηρακλείου, είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να καταγράψει τα καταφύγια, αλλά ακόμα λέει και να τα επανδρώσει και να τα εξοπλίσει. Ο κύριος Καραντινός εκτίμησε ότι ίσως χρειάζεται να εξοπλιστούν νέα καταφύγια, ε, να συντηρηθούν τα παλιά και να πάνε κάποιον εξοπλισμό εκεί στα καταφύγια, όπως κουβέρτες, ξηρά τροφή και κάποια άλλα είδη. Το απόρριτο πολεμικό σχέδιο που οργανώνεται κάτω από τα ραντάρ των πολιτών μέσα από τη στενή συνεργασία κράτους και των αποκεντρωμένων φορέων αυτού δηλαδή τους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με οδηγία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιφορτίστηκε με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας έχοντας συστήσει γραφεία αλλά και λαμβάνοντας εντολές ακόμα και για συντηρήσεις και στατικές παρεμβάσεις όπως, όπως παραδέχτηκε ο κύριος Καραντινός. Σε ήδη πολεμικά καταφύγια τα οποία υπάρχουν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και σε αναζήτηση νέων υπόγειων ασφαλών χώρων. Ο κύριος Καραντινός στη διάρκεια της εκπομπής στο Κρήτη TV παραδέχτηκε ότι το άμεσο προσοχές διάστημα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα έχει συνάντηση με την ειδική γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζιράκη. Αντικείμενο της ε, συνάντησης αυτής θα είναι το θέμα του να του παραδώσει το απόρριτο σχέδιο με τους χώρους καταφυγής πολέμου ε, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν άγνωστοι στο κοινό αφού προ σε αυτή την περίπτωση επέχουν θέση στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μια διευκρινιστική ε, της ε, αποκεντρωμένης μια διευκρινιστική οδηγία της αποκεντρωμένης διοίκησης ε, θα δοθεί στο Γραφείο Πολιτικής Άμυνας του Δήμου Ιρακλείου απλά για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, εξοπλισμού και τα λοιπά. Ότι δηλαδή είναι η αρμοδιότητά της. Εκτός από τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, προφανώς και άλλοι δήμοι στην Κρήτη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την εκάστοτε αποκεντρωμένη διοίκηση εν προκειμένου της Κρήτης για να εντοπίσουν και να χαρακτηρίσουν ως πολεμικά καταφύγια υπόγειους χώρους που θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα είδος ασφάλειας σε περίπτωση πολέμου. Χαρακτηριστικά, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και προϊστόμενος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας του Δήμου Ιρακλείου, Γιώργος Καραντιρός, ανέφερε Είμαστε από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που συνέστησαν αυτοτελές γραφείο πολιτικής άμυνας το 2023. Είμαστε σε επικοινωνία με την αποκεντρωμένη που είναι αρμόδια για τις επόμενες ημέρες. Θα ενημερώσει προσωπικά τον Δήμαρχο για τα σημεία που υπάρχουν τα καταφύγια γιατί είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες που δεν πρέπει να γνωστοποιούνται ούτε καν στον αντιδήμαρχο και εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε, να εξοπλίσουμε και να επανδρώσουμε αυτούς τους χώρους. Αν χρειαστεί θα μπουν κουβέρτες, ξηρά τροφή, νερό και ο καθεξής. Και αυτό θα το κάνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Περιμένουμε διευκρινιστική από την αποκεντρωμένη και φυσικά να βρούμε τον τρόπο και τους οικονομικούς πόρους. Θεωρώ ότι ίσως μπορεί να μπει ε, ξηρά τροφή, νερό, ε, αλλά είναι μια μεγάλη δαπάνη. Αν δεν προβλέπονται πόροι, θα διεκδικήσουμε, θα τους διεκδικήσουμε αυτούς τους πόρους και θα τους απαιτήσουμε. Ε, είπε ο κύριος διευκρινίζοντας ακόμα πως τα καταφύγια προφανώς θα πρέπει να καθαριστούν, να γίνουν στατικές παρεμβάσεις και να έχουν άρτιο εξοπλισμό. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε. Αυτά είναι για την εθνική άμυνα και θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις πολέμου. Είναι απευκταίο για επίθεση και ο πόλεμος έχει πάει σε οικονομικό επίπεδο. Έπρεπε να είναι πάντα οργανωμένα. Το θέμα είναι να μην μας δώσουν πάλι αρμοδιότητα χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Πάντως διάφοροι χώροι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν κατασκευαστεί ως καταφύγια στο Ηράκλειο όπως στην Πρασά, την Φορτέτσα, και τον καρτερό μέσα στο βράχο δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αφού είναι παρατημένα και προφανώς θα επανέλθουν με βάση τις υποχρεώσεις του Δήμου <coughs> έναντι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα επανέλθουν σε καλύτερη κατάσταση εφόσον βεβαίω συμπεριληφθούν στο επικαιρωμένο σχέδιο για τα καταφύγια που θα συντάξει η αποκεντρωμένη διοίκηση κρίσης, Κρήτης και θα παραδώσει στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη υπάρχουν περίπου 140 καταφύγια περασμένης εποχής. Κατασκευασμένα όμως για πόλεμο, εκ των οποίων τα 70 περίπου βρίσκονται στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή ο εντεταλμένο σύμβουλο πολιτική προστασία, υπεύθυνο για το ανάλογο γραφείο τη περιφέρεια Κρήτη, Γιάννη Λεονταράκη, μιλώντα στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο του Κρήτη TV, αποκάλυψε ότι πράγματι γίνονται αυτέ οι ενέργειε από το κράτο και του Δήμου <coughs> και προσέδεσε επιπλέον ότι οι επιθεωρήσει εξ Αθηνών στην Κρήτη είναι συχνέ σε διάφορε εγκαταστάσει, όμως κρατούνται επί τα σφράγγια στο μυστικό. Ακόμη αποκάλυψε ότι φτάνουν κατά καιρού από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα διαβαθμισμένα σήματα τα οποία διαχειρίζεται ο ίδιο ο Περιφερειάρχη Κρήτη. Σε ό,τι αφορά τον, την καταγραφή των καταφυγείων και τη χρηστικότητά του, επειδή είναι ευαίσθητε πληροφορίε, έπειτα από εναέρια προβολή, τότε θα γίνουν γνωστά με βάση το πρωτόκολλο που ορίζεται. Τα λεγόμενα γραφεία παλαϊκής άμυνας, ΠΑΜ και ΣΕΑ, διαχειριζόμαστε διαβαθμισμένα σήματα, τα οποία είναι σε γνώση μόνο του Περιφερειάρχη και υπάρχει πάνω τους αυτή η ένδειξη. Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κάτω από τα ραντάρ σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα. Ε, γίνονται επιθεωρήσεις σε ως εγκαταστάσεις ως περιφέρεια ενεργούμε όπως μας ζητηθεί και σε μια ενδεχόμενη τέτοια περίπτωση θα ενεργήσουμε. Εδώ βλέπουμε με αφορμή το Ουκρανικό η Σουηδία και η Ελβετία να έχουν ενισχύσει την άμυνά τους. Είναι κάτι το οποίο η περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να λάβει πρωτοβουλίες απλά συστρατεύεται με τα σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συμβαίνει χρόνια και οι επιθεωρήσεις γίνονται συχνά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ως Περιφέρεια δεν έχουμε κάποια ιδιοκτησία καταφυγίων, απλά ενεργούμε όπου μας ζητηθεί να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε περίπτωση επιστράτευσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα αναβλώσει πούλμαν είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Τα γραφεία της Παλαϊκής Άμυνας και της Περιφέας εργάζονται καθημερινά. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστά, όμως λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που επιτελούν τεράστιο έργο. Διαχρονικά υπήρχαν επιθεωρήσεις, όμως πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να προτάσσεται στη δημόσια σφαίρα και δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται διεργασίες, γίνονται προετοιμασίες, ε, λαμβάνονται μέτρα, ενημερώνονται άνθρωποι κλειδιά, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργήσουν σε οποιαδήποτε περίπτωση, Γενικά, το σύστημα αρχίζει να ξυπνάει. Κάλιο αργά παραποτέ. Δυστυχώς, η Ραστόνη των τελευταίων δεκάδων ετών αρχίζει να παίρνει τη θέση της στο χρονομπούλο από τις ιστορίες. Και το σύστημα, αν και σιγά, να αρχίζει να ξυπνάει ώστε να οργανωθεί σε περίπτωση πολέμου. Βλέπετε ακόμα και σε περίπτωση επιστράτευσης θα μισθωθούν πουλμάνοι. μισθωθούν σε επιστράτευση δεν επιστρατεύονται αυτά δηλαδή ακόμα και σε επιστράτευση θα πρέπει να πληρώσει το κράτος δεν επιστρατεύονται αυτά δε. δεν ξέρω ρωτάω άσχετο εγώ από αυτά Το παρακολουθούμε το θέμα στενά. Ε, θα συνεχίσουμε σήμερα την ενημέρωση που θα έχουμε ροή σήμερα λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων. Θα έχουμε μια ροή ενημερώσεων γιατί πρέπει νομίζω. Καλή συνέχεια. Γεννηθεί το, το